Να επιστρέψουμε στο θέμα της παιδείας και να καλωσορίσω αυτή τη στιγμή στο στούντιο τον Υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλωσορίσατε. Καλησπέρα σας. Στο κεντρικό δελτίο και της καλή χρονιά να έχουμε, γιατί σήμερα τα σχολεία ανοίξαν. Ασφαλώς. Και να ξεκινήσουμε και με μια αποτίμηση της σημερινής μέρας, κύριε Φίλη. Είχαμε κενά, είχαμε ελλείψεις. Τα σχολεία σήμερα ανοίξαν όλα, το τονίζω όλα, και αυτό είναι ένα ρεκόρ 30 ετίας. Το αναγνωρίζουν εχθροί και φίλοι, όπως λέει και ο λαός. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν επαναβαβόμαστε σε αυτό το πολύ σημαντικό ξεκίνημα. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και οι τοποθετήσεις των υπολείπων εκπαιδευτικών. Ξέρετε, η νομοθεσία λειτουργεί με ρυθμούς που σπρώχνει την έναρξη σχολείου για τον Οκτώβριο, ενώ εμείς ξεκινάμε από τώρα, όπως βλέπετε. Έχει να κάνει με τις ειδικότητες και έχει να κάνει επίσης και με τις τοποθετήσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κάποιων εκπαιδευτικών. Μικρός αριθμός, δεν είναι μεγάλος, που λείπουν. Ο πρόεδρος του ΔΟΕ, κύριε Υπουργέ, είπε ότι από τα 14.000 κενά, είδαμε στο ρεπορτάζ, έχουν καλυφθεί 6.500. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Κάνει λανθασμένους υπολογισμούς ο κύριος πρόεδρος της ΔΟΕ και προφανώς το κάνει γιατί έχουν εξαγγείλει από τον Ιούνιο μια απεργία που θα κάνουν την Πέμπτη. Δεν έχει λογική αυτή η απεργία, διότι τα σχολεία όλοι ομολογούν ότι ξεκινήσανε. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι γονείς, το λένε οι εκπαιδευτικοί. Ας συζητήσουμε λοιπόν τα προβλήματα, και έχει πολλά προβλήματα η εκπαίδευση, το θέμα των διορισμών για παράδειγμα. Ας το συζητήσουμε όλοι μαζί και ας κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις. Αλλά όχι μόλις θα ανοίγουμε τα σχολεία εγκαίρως να τα κλείνουμε μετά με απεργία. Δεν είναι λογική αυτή. Και γι' αυτό κάνω μια έκκληση. Βεβαίως έχουν δικαίωμα να κάνουν απεργία οι ΔΟΕ, αλλά θα πρέπει η απεργία να λαμβάνει υπόψη τους και τις πραγματικότητες. Η πραγματικότητα της 12ης Σεπτεμβρίου φέτος είναι ριζικά διαφορετική από την πραγματικότητα της 30ης Ιουνίου. Θα έρθουμε στις αλλαγές, μιας όμως και ξεκινήσαμε από τα κενά. Να πάμε στο σχεδιασμό, κύριε Υπουργέ. Τι περιμένουμε λοιπόν στο πεδίο των προσλήψεων σε αναπληρωτές και μόνιμους? Οι μόνιμοι δεν προσλαμβάνονται, διορίζονται. Ναι, και διορίζονται. Είναι ένα θέμα που αφορά το Σεπτέμβριο του 2017. Τώρα δίνουμε τη μάχη των προσλήψεων. Έχουμε εγκρίνει τα συναρμόδια Υπουργεία εγκαίρως προσλήψεις για 20.800 εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίες, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Και ένα επιπλέον αριθμό ανθρώπων που μέσα από τα προγράμματα της τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά που αφορούν την εργασία, την κυλιόμενη, θα τους προσλάβουμε και αυτούς για βοηθητικό προσωπικό. Είναι η πρώτη χρονιά που θα έχουμε ανθρώπους που θα καλύψουν, επαναλαμβάνω, τα κενά. Μάλιστα. Βεβαίως, το θέμα των μόνιμων διορισμών, που επαναλαμβάνω είναι κρίσιμο θέμα, διότι χωρίς μόνιμους διορισμούς το σχολείο έχει μια μεταβατικότητα η οποία προφανώς και έχει επιπτώσεις στη λειτουργία του. Το θέμα των μόνιμων διορισμών το συζητούμε από τώρα. Θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο, ένα σύστημα επιλογής των προσδιορισμών μονίμων εκπαιδευτικών και από τον Σεπτέμβριο του 2017 προγραμματίζουμε σταδιακά τις μόνιμους διορισμούς. Τώρα να πάμε πίσω στο θέμα που αφορά γονείς και παιδιά. Ένα από αυτά τα θέματα είναι το ωράριο λοιπόν. Τι αλλάζει από φέτος? Έχουμε σαφώς λιγότερες διδακτικές ώρες. Ποια είναι η στόχευσή σας? Σε ό,τι αφορά το ολοήμερο νέου τύπου σχολείο, όχι στο 1/3 των σχολείων, αλλά σε όλα τα σχολεία, σε όλη την Ελλάδα, που είναι από τα τραθέσια και πάνω, από φέτος θα ισχύσει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων. Θα έχουμε ξένη γλώσσα από την πρώτη δημοτικού, θα έχουμε πληροφορική επίσης, θα έχουμε καλλιτεχνικά μαθήματα, μουσική κλπ. Το οποίο πρόγραμμα θα τελειώνει στη 1:15 το μεσημέρι. Μάλιστα. Μέχρι τώρα, στο 1/3 των σχολείων της χώρας, το μάθημα τελείωνε στις 2 το μεσημέρι. Η 7η ώρα όμως, όπως οι εκπαιδευτικοί παράγοντες έχουν εκτιμήσει, έχουν γίνει έρευνα για το θέμα αυτό, και εδώ και στο εξωτερικό για ανάλογα ζητήματα, η 7η ώρα, η οποία ήταν και μικρή 35 λεπτά μόνο, δεν είχε απόδοση εκπαιδευτική. Καμία. Γι' αυτό δεν θέλουμε να υπάρχουν 7 ώρα στο δημοτικό σχολείο, όταν μάλιστα τα σχολεία, όπως ξέρετε, δεν είναι και πολύ λειτουργικά, ειδικά στη χώρα μας. Δεν υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να ξεκουραστούν μέσα στο σχολείο. Πηγαίνουμε στο εξάωρο. 1:15 λοιπόν τελειώνει
τελειώνουν τα μαθήματα. Όλα τα σχολεία πλέον. Όλα τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, από τα Τραθέσια και πάνω μετά, θα έχουμε και το ολοήμερο. Το ολοήμερο θα τελειώνει στις 4 το μεσημέρι. Και το ολοήμερο θα έχει βεβαίως το γεύμα. Φέτος επεκτείνονται σε πάρα πολλά σχολεία τα γεύματα που θα δίνονται. Θα έχει βεβαίως το διάβασμα για τα μαθήματα της επόμενης μέρας και θα έχει και κάποια δραστηριότητα πολιτιστική, αθλητική, γενικότερα μορφωτική. Το ίδιο θα ισχύει και για τα νηπιαγωγεία. Τα νηπιαγωγεία δεν έχουν τη δομή του δημοτικού, έχουν άλλη δομή. Δεν θα έχουν διάβασμα στα νηπιαγωγεία, ναι, αλλά σαφώς προσχολική θα υπάρχουν βαθμίδα, κάποιες δραστηριότητες βεβαίως, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν. Βεβαίως δραστηριότητες υπάρχουν και θέλουμε να είναι και ολοήμερα τα νηπιαγωγεία. Και να σας πω κάτι. Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή για τα νηπιαγωγεία, μας κατηγόρησαν ότι θέλουμε να κλείσουμε νηπιαγωγεία. Λοιπόν, η πράξη διαψεύδει αυτούς τους φόβους, δεν λέω κατηγορίες, φόβους. Παρότι έχουμε μικρότερο αριθμό προνηπίων και νηπίων και δώσαμε μάχη να εγγραφούν στα νηπιαγωγεία και προνήπια, παρότι έχουμε, λέω, μικρότερο αριθμό λόγω υπογεννητικότητας, έχουμε περισσότερα τμήματα νηπιαγωγείων φέτος. Το ίδιο ισχύει και με το ολοήμερο σχολείο. Ενώ λέγαμε θα κλείσουμε το ολοήμερο, δεν είναι. Έχουμε τα ίδια τμήματα με πέρσι. Πού θέλω να καταλήξω? Κοιτάξτε, καταλαβαίνω τις μικροκομματικές ή και συντεχνιακές διαμάχες που δημιουργούνται και κριτικές. Τις καταλαβαίνω, τις υιοθετώ, τις καταλαβαίνω όμως. Μπορεί και εμείς στο παρελθόν, ως ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα, να πέφταμε στον πειρασμό αυτών των αντιπαραθέσεων. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να λέω ψέματα. Λιγότερο βέβαια, αλλά πέφταμε κι εμείς. Η πραγματικότητα όμως είναι, και έχει σημασία αυτό το πράγμα, η παιδεία δεν μπορεί να είναι συνεχώς ένα μπαλάκι σε μια κομματική αντιδικία και σε συνδικαλιστικές ή συντεχνιακές επιδιώξεις. Εσείς δηλαδή λέτε ότι ουσιαστικά αυτές οι αλλαγές είναι προϊόν της συζήτησης του εθνικού διαλόγου. Βεβαίως, και ανταποκρίνονται σε μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό εμείς στην Ελλάδα. Λαμβάνουμε υπόψη και την διεθνή εμπειρία. Ακριβώς. Και όπως σήμερα μιλούσαμε. Υπάρχει πάντα αυτή η ένσταση, γιατί στις σκανδιναβικές χώρες είναι προηγμένη το εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλού. Έχει. Και αλλού. Σήμερα είχα πάει στο 132ο δημοτικό σχολείο που είναι στο συγκρότημα της Γκράβα. Mm-hmm. Ήταν και ο Δήμος Αθηναίων, ο κύριος Καμίνης. Ήμασταν μαζί εκεί γιατί θέλαμε να δώσουμε έναν ισχυρό συμβολισμό. Να συμπληρώσω ότι είναι το 80% είναι παιδιά μεταναστών. Από 17 πατρίδες κατάγονται. Το 80% πήρα. Και δεν είναι τώρα, είναι ένα πείραμα που θα λέει κανένας ότι και έχει επενεθεί από ευρωπαϊκά όργανα, αποτελεί μια βέλτιστη εκπαιδευτική πρακτική. Διότι τα παιδιά, τα ξένα και τα ελληνάκια, δεν είναι εις βάρος ο ένας του άλλου, αλλά και τα δυο, το συνολικό επίπεδο των παιδιών ανεβαίνει από την συνύπαρξη στο σχολείο μέσα. Πήγαμε λοιπόν εκεί με τον κύριο Καμίνη, γιατί θέλαμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να αναλάβει μαζί με το σχολείο αυτή την ευθύνη. Να μην κλείνει το μεσημέρι, να έχει απογευματινές δραστηριότητες, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες. Σε πολλά σχολεία του Λεκανοπεδίου, από ό,τι ξέρω, γίνεται αυτό με ευθύνη των Δήμων και σε συνεργασία με τις σχολικές κοινότητες και τις σχολικές επιτροπές. Πρέπει να το συνεχίσουμε. Και να το συνεχίσουμε και το καλοκαίρι, όπου είναι δυνατό αυτό το πράγμα. Διότι σχολείο το οποίο είναι αποστηρωμένο από το κοινωνικό περιβάλλον είναι σχολείο υποβαθμισμένο. Πώς όμως σκοπεύετε να το πετύχετε αυτό? Όπως έχω μπροστά εδώ και το δελτίο τύπου που εκδώσατε σήμερα το πρωί για όλες αυτές τις αλλαγές, όπου θα γίνει άρση των ανισοτήτων σε μια σειρά από ζητήματα. Πρώτα απ' όλα ότι όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, από τα τραθέσια σχολεία και πάνω, θα έχουν το ίδιο πρόγραμμα, τις ίδιες ώρες, το ίδιο πλούσιο πρόγραμμα με νέες ειδικότητες μαθημάτων. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο ισότητας? Γιατί τα παιδιά της περιφέρειας, όταν λέω περιφέρειας, δεν εννοώ τα απομακρυσμένα χωριά, εννοώ σε μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας, να μην έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τα παιδιά στα αστικά κέντρα? Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα που αφορά την ειδική αγωγή. Κοιτάξτε, εκεί είναι πάρα πολλά τα παιδιά που έχουν ανάγκη της ειδικής αγωγής. Δυστυχώς δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή και η πολιτεία, επειδή είναι ανήμπορα τα παιδιά να διεκδικήσουν και οι γονείς τους δικαιώματα, δηλαδή το αυτονόητο δικαίωμα στη μόρφωση, στην ανάπτυξη του παιδιού, την σχολική, δεν πάνε καλά. Δεν υπάρχει. Φέτος όμως
και από πέρσι ξεκινήσαμε που αυξήσαμε τον αριθμό των αναπληρωτών, αλλά φέτος προσλαμβάνουμε 9.100 αναπληρωτές που θα δουλέψουν στην ειδική αγωγή. Και τους προσλαμβάνουμε, όπως βλέπετε, πρώτα. Ξεκινάμε δηλαδή πρώτα τις προσλήψεις στην ειδική αγωγή και μετά συνεχίζουμε στη γενική αγωγή, στη γενική εκπαίδευση. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ισότητας. Τρίτο στοιχείο ισότητας, που είναι σημαντικό, είναι τα παιδιά που πηγαίνουν στα ΕΠΑΛ, στην τεχνική εκπαίδευση. Αυτή, ξέρετε, η τεχνική εκπαίδευση είναι ο παρίας της εκπαίδευσης. Είναι περίπου, την αντιμετωπίζει πολλοί κόσμος σαν μια μορφή συγκεκαλυμμένης διαρροής. Να μην φεύγουν έξω, ας πάνε εκεί. Εμείς από φέτος αναβαθμίζουμε την τεχνική εκπαίδευση. Στην πρώτη τάξη υπάρχει μια συνολική μόρφωση του παιδιού και μετά όσο προχωράει, στην τρίτη θα πάρει μια εξειδίκευση, άρα θα έχει μια σφαιρικότερη μόρφωση το παιδί και εξειδίκευση μετά, και στην τέταρτη τάξη για πρώτη φορά θα υπάρχει το έτος μαθητείας. Ο τελειόφτος στο Νεπάλ θα μπορεί να πηγαίνει με σχέσεις που θα διαμορφώνονται μέσω του ΑΕΔ να μαθαίνει σε επιχειρήσεις να κάνει το επάγγελμα που θέλει να κάνει και έχει τελειώσει κάποια ειδικότητα στα ΕΠΑΛ. Και τελειώνοντας, θα σας πω και άλλη μια πλευρά ισότητας και ποιότητας. Τέλος, στο γυμνάσιο εξεταστικό κέντρο. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Δεν είναι ο φόβος που κάνει τα παιδιά να διαβάζουν. Ο φόβος δημιουργεί άγχος και τα διώχνει από το σχολείο τα παιδιά. Η αντίληψη ότι όποιο μάθημα δεν εξετάζεται μέσα από σκληρό σύστημα εξετάσεων δεν μπορεί να δεχθεί το σχολείο, είναι μια παλαιολιθική αντίληψη. Γι' αυτό το λόγο μειώνεται και τις εξετάσεις στα μαθήματα του γυμνασίου από 12-14 σε 4. Σε 4, βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Διότι θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι θα διευρύνουμε το διδακτικό έτος. Δεν θα τελειώνουμε το Πάσχα όπως γίνεται φέτος, όπως έγινε, όπως είδατε. Θα πηγαίνει μέχρι 31 Μαΐου το διδακτικό έτος, δηλαδή ωφέλιμος διδακτικός χρόνος. Και κατόπιν τα μαθήματα θα είναι 4, θα είναι η γλώσσα, είναι η ελληνική, θα είναι η ιστορία, η φυσική και τα μαθηματικά. Μόλις τελειώνουν τα μαθήματα στις εξετάσεις στις 10 Ιουνίου, 10 με 20 Ιουνίου θα γίνεται ενισχυτική διδασκαλία για τα παιδιά που δεν περάσαν. Δηλαδή, τώρα τι κάνουμε? Αφήνουμε ανεξεταστέους για το Σεπτέμβριο. Ποιος διαβάζει το καλοκαίρι, ποιος έχει λεπτά να πάει φροντιστήριο το καλοκαίρι, ξεχνάνε και ότι μάθαν τα παιδιά το προηγούμενο διάστημα, και τι γίνεται το Σεπτέμβριο? Συνήθως μια τρύπα στο νερό, από άψη ενώ εκπαιδευτικής αξίας. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε με ευθύνη της πολιτείας και του δημόσιου σχολείου 10 με 20 Ιουνίου να γίνεται ενισχυτική διδασκαλία, τα παιδιά να δίνουν εξετάσεις και να μπορούν να περνούν στην επόμενη τάξη στο γυμνάσιο. Κύριε Υπουργέ, τα σχολεία ξεκίνησαν φέτος με τον καθιερωμένο αγιασμό και την προσευχή. Θα συνεχίσουν με την προσευχή, γιατί έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση. Σύγχυση καμία. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, διάλογο κάνουμε. Θα ακούσουμε τις απόψεις. Δεν είναι του παρόντος αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι κανείς που θέλει να δημιουργήσει μια ένταση γύρω από το θέμα αυτό. Αυτό που έχει σημασία όμως, και θέλω να το πω, γιατί είναι μια καινοτομία, είναι ένα βήμα αλλαγής των προγραμμάτων, είναι το νέο μάθημα των θρησκευτικών στην εκπαίδευση. Θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά, διότι δούλεψαν επιφανείς θεολόγοι και παιδαγωγοί για ένα μάθημα το οποίο έχει δύο σοβαρές καινοτομίες. Η πρώτη καινοτομία είναι ότι δεν μιλάει με τρόπο κατηχητικού για τα θρησκευτικά, αλλά αξιοποιώντας την ορθόδοξη πολιτισμική παράδοση, μιλάει και για τα άλλα θρησκεύματα, για τις άλλες θρησκείες που τα παιδιά πια είναι μέσα στην τάξη. Σας είπα το 132ο σχολείο. Αλλά η δεύτερη μεγάλη καινοτομία, που δεν αφορά τα θρησκευτικά, αλλά πρέπει να την επεκτείνουμε σε όλα τα μαθήματα, είναι ο τρόπος διδασκαλίας. Είναι τα project, είναι η διαθεματική προσέγγιση των θρησκευτικών, είναι η ιδιωματική διδασκαλία. Θέλω να συγχαρώ από την δημόσια συχνότητα που μιλάμε σήμερα, όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς και τους θεολόγους, οι οποίοι διαμόρφωσαν αυτό το πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, που και ως προς το εκπαιδευτικό του μέρος δίνει ένα πρωτοποριακό στίγμα. Και θα έπρεπε και σε όλα τα μαθήματα. Σε όλα, ακριβώς. Να προχωρήσει. Βεβαίως. Και γι' αυτό λέω ότι αυτό. Να υπάρχει μια διαδραστικότητα πλέον. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια συνεργατικότητα στη λειτουργία του μαθήματος. Όχι ο παθητικός δέχτης το παιδί και ο πομπός ο καθηγητής,
πράγματα χιλιοεπομένα που τώρα σιγά σιγά τα βάζουμε μπροστά. Λιγότερες εξετάσεις σημαίνει καλύτερο σχολείο, πιο πολύ ωφέλιμος διδακτικός χρόνος. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν τεστ που να δοκιμάζει το παιδί τη γνώση του. Θα γίνονται τεστ. Θα γίνονται εργασίες που δεν γίνονται σήμερα στο σχολείο. Και γι' αυτό, αν θέλετε, ανοίγουμε και τις βιβλιοθήκες τις σχολικές, προκειμένου όχι να υπάρχει ένα δωμάτιο με βιβλία στο σχολείο, αλλά η σχολική βιβλιοθήκη να μπει στο επίκεντρο της ερευνητικής διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολείο. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Νωρίτερα είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σας κατηγορεί ότι ουσιαστικά ενισχύετε την κομματική σας πελατεία και εξυπηρετείτε. Τι έχετε, είναι η δήλωση που ακούσαμε πριν από λίγο. Τι έχετε να απαντήσετε εσείς σε αυτό? Κοιτάξτε, τώρα δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή της χαράς που τα σχολεία ανοίξαν για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια και τα παιδιά πηγαίνουν με τα βιβλία και τους δασκάλους στα σχολεία, δεν θα ήθελα να ασκήσω μια αντιδικία με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα ήθελα να πω ότι χάρηκα πολύ που τον άκουσα να μιλάει υπέρ του δημόσιου σχολείου μιλώντας το πέραμα. Πριν λίγο καιρό στην Βουλή έδωσε μάχη υπέρ όχι της ιδιωτικής εκπαίδευσης, υπέρ των ιδιοκτητών και εις βάρος των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Όταν πέρσι εμείς μιλούσαμε υπέρ του δημόσιου σχολείου, ο κ. Μητσοτάκης μας είχε ηρωνευτεί κάποια στιγμή. Εγώ τον χαιρετίζω τον κ. Μητσοτάκη. Αλλά μου κάνει εντύπωση όταν σήμερα πηγαίνει σε μια εκδήλωση που βασικό της, ένα από τα βασικά της στοιχεία είναι η περιβόητη ιστορία των κουπονιών. Δηλαδή στην ουσία να μην δίνει το κράτος χρήματα στα σχολεία να λειτουργούν, αλλά να μοιράζει στους γονείς κάποιο επιδοματάκι, βάουτσερ, και με αυτό το βάουτσερ να πηγαίνουν τα παιδιά σε όποιο δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο επιλέγει ο γονιός. Αυτή η αντίληψη που δημιούργησε πολλές ταχύτητες εκπαίδευσης όπου εφαρμόστηκε και βύθισε τη μεγάλη πλειοψηφία των σχολείων στην κοινωνική ανυποληψία και δημιούργησε μια εκ των πραγμάτων δυσμενή αξιολόγηση βάσης μεγάλης πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών. Αυτή η αντίληψη συνδυάζεται με την ρητορική περί του δημόσιου σχολείου. Η ιδιωτικοποίηση δηλαδή του δημόσιου σχολείου συνιστά υποστήριξη του δημόσιου σχολείου. Να τα κουβεντιάσουμε στη Βουλή αυτά. Θα τα κουβεντιάσουμε και με τον κύριο Μητσοτάκη. Να δούμε τι λέει ακριβώς. Γιατί πολλά στελέχη του βγαίνουν και τα υποστηρίζουν αυτά και σήμερα έχει πάει σε αυτή την εκδήλωση. Και ο ίδιος να τα κουβεντιάσουμε και στις 27 του μηνός που θα γίνει η πρώιμη ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Την ήθελε η κυβέρνηση, την ήθελε και η αξιωματική αντιπολίτευση. Και εκεί επαναλαμβάνω χωρίς αντιδικίες να πούμε τις διαφορές μας. Πιστεύω ότι υπάρχει όμως και ένας χώρος κοινού καλού που όλοι θέλουμε να συμφωνήσουμε με τις διαφωνίες μας. Καμία αντίρρηση. Στην εκπαίδευση συγκρούονται και συμβολικές και ιδεολογικές διαφωνίες. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ένα τελικό χρονοδιάγραμμα υπάρχει για το πότε θα έχουν καλυφθεί όλα τα κενά? Βεβαίως. Πιστεύουμε ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Με βλέπετε λίγο επιφυλακτικό, διότι την ευθύνη φέτος για πρώτη φορά και μετά από πολλά χρόνια που το Σύνταγμα το προέβλεπε, την ευθύνη για τον καθορισμό των οριστικών πινάκων των αναπληρωτών δεν την έχει το Υπουργείο Παιδείας, την έχει το ΑΣΕΠ. Και επειδή είναι πρώτη φορά, παρότι γρήγορα πήγαμε με τις 8.000 πρώτες προσλήψεις, πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε και τώρα σύντομα, σίγουρα πάρα πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε σε μεγάλο βαθμό προχωρήσει τις προσλήψεις. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν στο δελτίο μας και να ευχαριστήσω την ΕΡΤ, η οποία από τη φετινή χρονιά επίσης θα έχει ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής τηλεόρασης από ό,τι πληροφορήθηκα, αναβαθμισμένο. Η ΕΡΤ έχει έναν ευρύτερο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ρόλο, πέρα από την σοβαρότητα της ενημερωτικής προσπάθειας που κάνει. Και την ευχαριστούμε. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς.